Και τώρα φτάνεις κάποιες φορές σε ένα σταθμό της ζωής που λες, Θεέ μου, μου τύχε αυτό, είναι υπέροχο, είναι απίθανο, είναι μοναδικό. Γιάννης το Παλίδης. Θρύλος για αυτήν τη χώρα, για αυτόν τον τόπο, είναι θρύλος. Και μην μου πείτε τώρα ότι δεν το θυμηθήκατε. Είναι αυτός μαζί με έναν άλλο τρελό που δεν ήταν Έλληνας, αλλά είχε περισσότερη Ελλάδα από όλους μας μέσα του, ο Τόρε Χάγκελ. Και Γιάννης το Βαλίδης φτάσανε την Ελλάδα στην κορυφή, στον Όλυμπο. Και είναι το παράδειγμα αυτό που μπορούμε να πάρουμε πολλές φορές και να πούμε, μπορούμε ρε, μπορούμε να τα κάνουμε. Δεν είναι πιο ξύπνοι οι άλλοι από μας. Δεν είναι πιο δυνατοί οι άλλοι από μας. Δεν είναι πιο τεχνίτες και πιο ωραίοι οι άλλοι από μας. Και εμείς είμαστε ωραίοι. Αρκεί να γίνουμε μια αγκαλιά και να δουλέψουμε. Έι, δεν μας χαρίζει κανένας τίποτε. Και αυτοί οι άνθρωποι τότε, με το περίφημο Euro, δούλεψαν. Γίνανε μια αγκαλιά με το Ρεχάγκελ. Μου είπε ιστορίες. Αχ, χόρτασα. Γιαννάκη μου, να είσαι καλά. Και εγώ, Πάντερ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια από τις πιο ωραίες μου γνωριμίες και χάρηκα και χαίρομαι που ήρθα και γνωριστήκαμε. Λοιπόν, θα είμαστε φιλαράκια από εδώ και πέρα. 100%. Όχι, και θα του βρω και τομέα να κάνει δουλειά. Όχι, εγώ με τους εθελοντές έχω τρέλα και θα τον βάλω μπροστά, γιατί έχει να μας δείξει πράγματα. Κάτι από εκείνα εκεί που πέτυχαν τότε και θα μείνουν αιώνια σφραγισμένα. Διότι η Ελλάδα του τίποτα τους πήρε τα πάντα. Θυμάστε, Πορτογαλία, και τους νικήσαμε και στην αρχή και στο τέλος. Άντε να είμαστε καλά. Ευχαριστώ, Γιαννάκη. Και εγώ, Πάντερ.